Καλησπέρα σας. Κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση απόψε όχι έτσι για να πούμε ότι κάτι κάνουμε, διότι είναι θέμα ανάγκης. Ανάγκης που μας το έβαλαν εδώ χωριανοί. Και από την Καριά, και από την Εγκλουβή, και από τα χωριά των Σφαγιωτών. Το πρόβλημα της ασφάλειας στον κάθε άνθρωπο, αλλά και της περιουσίας του, είναι ένα πολύ βασικό για τον καθένα μας. Και φανταστείτε λοιπόν, όταν ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, πρώτον αυτό το θέμα θέλω ξεκινώντας να πω, ήταν ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε ότι όχι τώρα, πάρα πολλές φορές. Και απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο, απευθυνθήκαμε στην αστυνομία στη Λευκάδα, απευθυνθήκαμε στο Δήμο, απευθυνθήκαμε στην Αντιπεριφέρεια και είπαμε ότι θέλουμε εδώ στα χωριά, στα ορεινά χωριά, να αισθάνονται οι κάτοικοι μια σιγουριά για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους και, γενικά, και να μην φοβόνται το βράδυ που κοιμώνται στα σπίτια. Είχαμε μια σειρά κρούσματα όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε. Επέρυσι το χειμώνα πάνω από 15 σπίτια ανοίχτηκαν, σε άλλα πήρανε κάποια πράγματα, σε άλλα δεν πήραν. Το ίδιο είχαν και σε διπλανά χωριά. Το καλοκαίρι που πέρασε, μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, είχαμε σε σπίτι εδώ στην Καριά, σε κάποια κυρία να μπουν μέσα, να τις πάρουν μέσα από το σπίτι την τσάντα με όλα τα χαρτιά της, τα βιβλιάρια της, να τα χάσει και έτσι να μπει σε έναν αγώνα πώς θα τα ξαναφτιάξει. Επίσης στο χωριό το καλοκαίρι είχαμε να ανοίξουν το σπίτι γνωστού δικηγόρου εδώ Καρσάνου και να του πάρουν τα κουστούμια από μέσα. Επίσης στην Καριά μέσα στον Αύγουστο είχαμε να μπουν σε σπίτι ενός παιδιού εδώ από την Καριά, μοναχικό παιδί που είναι εδώ, και να του πάρουν τα χρήματα που είχε πάνω στο τραπέζι. Όλα αυτά μου ήρθανε και μου τα είπανε, μου είπαν ότι τα κατάγγειλαν. Στη συνέχεια πριν λίγες μέρες αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα, μαγαζί εδώ περίπτωση στην Καριά, να το ανοίγουν για πολλωστή φορά, να το ρημάζουν και οι άνθρωποι αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να ξαναβάλουν το εμπόρευμα για να μπορέσουν για να ζήσουν. Ο ιερέας του χωριού εδώ μου είπε ότι πριν λίγες μέρες επήγαν να παραβιάσουν το Άγιο Βασίλειο εκεί πάνω το εκκλησάκι στο νεκροταφείο, αλλά δεν κατορθώσανε και έχουν χαλάσει την κλειδαριά. Ταυτόχρονα ενημερώθηκα ότι μια ομάδα ήρθε και έσκαβε, ήθελε να έσκαβε κάτι στον Αϊγιάννη για να βρει χρυσό. Βέβαια εκεί παρέμβηκε και η αστυνομία και είναι και ο διοικητής εδώ απόψε του τμήματός μας εδώ πέρα, που θα του έλεγα να μιλήσει αν θέλει εδώ σε εσάς. Επίσης ο ιερέας από το Πινακοχώρι την ημέρα που είχαμε εδώ την κηδεία μου λέει ότι εχθές ένα αμπαράζ όλες οι εκκλησίες του Αγίου Διονυσίου, του Αγίου Σπυρίδωνα, στο νεκροταφείο, του Αγίου Θωμά, όλες τις ανοίξαν. Και λέμε ότι με μια τέτοια τακτική και όταν έρχεται ο χειμώνας και όταν οι δυσκολίες στο ορεινά χωριά εδώ είναι πολύ πιο μεγάλες, σκεφτείτε ότι ο κόσμος που τα ακούει αυτά τα πράγματα αισθάνεται μια ανασφάλεια. Αυτή την ανασφάλεια εμείς θέλουμε και δεν είμαστε και θεροδάμονες ότι θα κάνουμε κάτι, τουλάχιστον με αυτή τη συγκέντρωση να τους πούμε ότι ξέρεις, υπάρχουμε κι εμείς. Υπάρχουμε όχι μόνο για φόρους, αλλά υπάρχουμε γιατί πρέπει και εμείς να έχουμε μια σιγουριά για τα σπίτια μας, για τον εαυτό μας και για ό,τι άλλο. Το αστυνομικό τμήμα Καριάς, η συνεργασία με το τοπικό εδώ, με το τοπικό συμβούλιο είναι πολύ καλή. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν. Έχουν όμως τεράστιες αδυναμίες προσωπικού για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που χρειάζεται ώστε να υπάρχει μια σωστή, όπως αυτοί καταλαβαίνουν, αστυνόμευση. Και πολλές φορές μάλιστα αισθάνομαι άσχημα όταν μου λέει ότι όλη τη νύχτα είμαι μόνος μου εδώ. Αν του συμβεί κάτι μέσα στο τμήμα, αυτός που είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Αυτά λένε. Πολλές φορές και πραγματικά δεν έχουμε πρόβλημα με τους αστυνομικούς, οι οποίοι στο βαθμό που μπορούν και θέλουν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν έχουν όμως τη βοήθεια της πολιτείας, αυτή τη βοήθεια που χρειάζεται ώστε πραγματικά
το χωριό, τα χωριά εδώ πέρα της ορεινής Λευκάδος να αισθάνονται μια σιγουριά. Επίσης, το χειρότερο πράγμα που είναι ότι με τους προηγούμενους δήμους κάμαν έτσι τη διαίρεση των τμήματων που το αστυνομικό τμήμα Καριάς το συρρυκνώσανε ώστε να είναι αστυνομικό τμήμα στην Καριά, στους Πηγαδισάνους και στην Εκλοβή. Βάλανε λοιπόν τα χωριά των Σφακιωτών στη Λευκάδα και τα υπόλοιπα χωριά, εδώ πίσω Αλέξανδρο, Βαυκερή, όλα τα άλλα τα χωριά, να ελέγχονται από το βλυχό που έρχονται. Θεωρούμε ότι αυτό το σχήμα είναι πολύ λαθεμένο. Όταν φεύγει ο αστυνομικός από το βλυχό για να έρθει να επιληφθεί, όταν έγινε ένα τροχαίο πριν λίγες μέρες στα πλατίστομα, δεν μπορούσε να πάει από την Καριά, γιατί ήταν στη δικαιοδοσία εκεί του βλυχού, του αστυνομικού τμήματος από εκεί κάτω. Και έπρεπε να ανέβει 8 χιλιόμετρα ή 8 με 10 όταν συμβεί κάτι τις Σφακιώτες να έρχεται από τη Λευκάδα. Ένα οργανωμένο, σωστό τμήμα στην Καριά, αυτό που υπάρχει σήμερα εδώ, θα μπορεί μέσα σε πολύ λίγες στιγμές να βρίσκεται σε όλα αυτά τα χωριά. Που πέρα από τα προβλήματα των σκλεψιάς υπάρχουν και άλλα προβλήματα που απόψε δεν είναι η στιγμή για να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Σε αυτή λοιπόν τη βάση κάνουμε εμείς αυτή εδώ τη συγκέντρωση, ότι δεν πρέπει να μας ξεχάσουν. Πολλές φορές μου έστειλαν από τη Λευκάδα, μου έστειλαν πολύ προηγούμενα βέβαια, μου στέλναν σε απάντηση ανωτέρω σχετικής έγραφης διαμαρτυρίας σας που αφορά την αστυνόμευση της περιοχής Καριάς σας. Γνωρίζουμε ότι το αστυνομικό τμήμα Καριάς έχει υπάρχουσα δύναμη 9 αστυνομικούς. Και από την υπηρεσία μας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της ανωτέρου υπηρεσίας και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής. Καθημερινά, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, διατάσσονται επεχούμενες περιπολίες από τις υπηρεσίες της έδρας και την που κινούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας του ανωτέρου αστυνομικού τμήματος για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση αυτής. Επιπλέον, για οποιονδήποτε σοβαρό περιστατικό λαμβάνει χώρα στην ανωτέρω περιοχή, δυνάμεις από τις υπηρεσίες της έδρας ενισχύουν άμεσα το αστυνομικό τμήμα Καριάς. Στην πράξη αυτό όμως που γράφουν εδώ πέρα, δεν το είδαμε ποτέ. Δεν το είδαμε ποτέ. Παρά είδαμε ανθρώπους μέσα στο τμήμα εδώ πραγματικά παρατημένους. Αυτό εγώ αισθάνομαι. Μπορεί να κάνω λάθος και δεν θέλω να παρεμβαίνω στο έργο των αστυνομικών, πώς θα κάνουν τη δουλειά τους και πώς και τα προβλήματα τα οποία έχουν. Απλώς αυτό διαπίστωσα και αυτό λέω σε εσάς εδώ πέρα. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε αυτή εδώ τη συγκέντρωση. Απόψε... είχαμε και ένα τηλεγράφημα από τον Θοδωρή τον Σελδάδο, τον βουλευτή, ο οποίος μας λέει σήμερα: το θέμα της ασφάλειας των πολιτών είναι σημαντικότατο και οπωσδήποτε απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται συνεργασία όλων των φορέων της πολιτείας και των πολιτών, ώστε η αντιμετώπιση του να είναι καθοριστική. Να είστε βέβαιοι ότι στα πλαίσια της θεσμικής μου ιδιότητος ήδη συνεργάζομαι με τους εκπροσώπους της πολιτείας σε τοπικό επίπεδο, όπως και με αρμόδια υπουργεία σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Επίσης, πριν λίγο, με ένα φάξ που στείλανε εδώ στο σούπερ μάρκετ, ο Σύλλογος Καρσάνων Αττικής μας λέει: ο Σύλλογος Καρσάνων Αττικής καλησπερίζει και χαιρετά όλους τους παρευρισκόμενους στη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας. Απευθύνει ωστόσο και τα θερμά συγχαρητήρια για την αξιόλογη πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου. Ο Σύλλογος μας θεωρεί επιβεβλημένη αυτή την εκδήλωση, όπως και θεωρεί αυτονόητο την ενδυνάμωση του αστυνομικού τμήματος Καριάς. Επιβεβλημένη πλέον είναι και η επέκταση των γεωγραφικών ορίων του αστυνομικού τμήματος Καριάς, ώστε να καλύπτει όλο το ορεινό όγκο του νησιού μας. Ο Σύλλογος Καρσάνων Αττικής θα ενισχύσει κάθε προσπάθεια του τοπικού συμβουλίου Καριάς προς αυτή την κατεύθυνση, έμπρακτα πλέον στο εγγύς μέλλον. Ο πληθυσμός της ορεινής Λευκάδος παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης της μικρής και μικρής αύξησης. Ο στόχος όλων μας είναι όλοι να μπορούμε να κρατήσουμε τις εργασίες τους και τις υπηρεσίες που υπάρχουν εδώ στα χωριά μας.
η αστυνόμευση των 12 χωριών, των τέως δήμων Καριάς και Σφακιωτών, με την μορφολογία του εδάφους που χαρακτηρίζει την περιοχή, καθιστούν ανεδαφική την αστυνόμευση από την πόλη της Λευκάδας και από τους σταθμούς Βιλικού Βασιλικής. Ο Δήμος Λευκάδας στεγάζει δωρεάν τις υπηρεσίες του αστυνομικού τμήματος Καριάς και συντηρεί το κτίριο. Ζητάμε την επέκταση των γεωγραφικών ορίων της αρμοδιότητας του αστυνομικού τμήματος Καριάς, ώστε να καλυφθούν και τα 12 χωριά επέκταση που πρέπει να προέλθει από την απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Ως Σύλλογος Καρσάνων Αττικής θα σταθούμε δίπλα στην τοπική κοινωνία και στις δίκες διεκδικήσεις της. Η λογική της πληθυσμιακής και οικονομικής συρρήκνωσης της ιδιαίτερης πατρίδας μας θα μας βρει έμπρακτα απέναντι από οποιονδήποτε την πρεσβεύει. Είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες και οι φορείς της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης θα εργαστούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ΔΣ των Καρσάνων Αττικής. Επί την ευκαιρία που διάβασα αυτό, θέλω να σας πω ότι με απόφαση του τοπικού συμβουλίου και επικύρωση από το Συμβούλιο της Λευκάδος, από το αστυνομικό τμήμα που είναι δημοτικό κατάστημα, παίρναμε ενίκιο γύρω στα 240 ευρώ περίπου. Αυτό το ενίκιο δεν το παίρνουμε, διότι δώσαμε τη χρήση δωρεάν. Και στο βαθμό που μπορούμε, είπαμε ότι αν μπορεί ένας ηλεκτρολόγος, ένας μπογιετής, κάτι να κάνουμε εκεί πέρα, να βοηθήσουμε ώστε οι συνθήκες για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί μέσα να είναι πιο ανθρώπινες. Σε αυτό, στο βαθμό που μπορούμε λοιπόν, εμείς αυτό θα το κάνουμε. Τι ζητάμε λοιπόν? Ζητάμε από την πολιτεία να κάνει και αυτή το καθήκον της απέναντι εδώ στον κόσμο της Καριάς και των ορεινών χωριών. Αυτά είχα να σας πω. Αλλά αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πει δύο λόγια, μπορεί να έρθει να τα πει. Και έχουμε και ένα ψήφισμα μετά για να το βγάλουμε τη συγκέντρωση και εδώ θα τελειώσουμε. Έλα κύριε διοικητά. Υπηρετώ εδώ στο αστυνομικό τμήμα της Καριάς περίπου ένα χρόνο. Στο διάστημα αυτό έχω έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο, τον κύριο Λεωνίδα, και του έχω επισημάνει απ' αρχής τα προβλήματα τα οποία σας έχει αναφέρει τώρα. Οι δικές μου οι κινήσεις τις γνωρίζει ο κύριος Λεωνίδας, δεν έχει καμία σημασία να τις πω τώρα. Είμαστε μια μικρή δύναμη εδώ στο χωριό. Αστυνομεύουμε άλλα δύο χωριά, προσπαθούμε ό,τι καλύτερο. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, σχετικά με τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος, εγώ αυτά δεν τα γνωρίζω. Στην υπηρεσία μου δεν έχουν φτάσει. Μόνο δύο καταγγελίες επίσημες, μιλάω για τα επίσημα και τα ανεπίσημα. Και άλλη μία καταγγελία εξ αυτών, η οποία δεν καταγγέλθηκε επίσημα. Ως εκ τούτου, εγώ θεωρώ ότι μόνο αυτά τα τρία έχουν φτάσει στα αυτιά μου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε έχει πρόβλημα, εμείς είμαστε εκεί, μπορούμε να τον ακούσουμε βεβαίως, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι είναι δυνατόν. Είμαστε από τους ανθρώπους, εγώ και οι συνεργάτες μου, οι οποίοι προσφέρουν αυθορμήτως, με όλη την καρδιά. Πιστεύω ότι όσοι από εσάς εδώ από το χωριό έχουν έρθει στο αστυνομικό τμήμα της Καριάς, όλοι έχουν εξυπηρετηθεί στο μέτρο που μπορώ και ακόμα περισσότερα. Δεν είμαι πολιτικός, να σας πω κάτι παραπάνω. Εκείνο που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι από εξ αρχής, εφόσον έχω εντοπίσει τα προβλήματα αυτά και τα έχω πει και στον πρόεδρο, είμαι μαζί σας, μπορούμε, εφόσον εσείς εκλέξετε μια επιτροπή, από εκεί και μετά να κατέβω και στην αστυνομική διεύθυνση, να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Διευθυντή, ο οποίος θα το ήθελε και αυτό, και αυτή είναι και η δική του πρόταση, μια επιτροπή από εσάς εδώ, μαζί να κατέβουμε κάτω, να του πείτε επίσημα όλα τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ πάνω και αυτά που θέλετε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και ό,τι πρόβλημα έχετε, εμείς είμαστε διαθέσιμοι σαν αστυνομία να σας ακούσουμε όποια ώρα και όποια στιγμή. Σε αυτό που ανέφερε ο διοικητής, ότι μπορεί να μην έχουν αναφερθεί πολλά από αυτά τα πράγματα που γίνονται, κλοπές και να μην πάνε, μόνο ένα θα σας πω, που μου είπε χθες ο ιερέας, εκεί από τις Φακιώτες. Πήγα, λέει, στη Λευκάδα να κάνω μήνυση. Και μου λέει, δώσε 100 ευρώ. Δεν είχα 100 ευρώ για να κάνει τη μήνυση. Δηλαδή, για να κάνεις και μια μήνυση, χρειάζονται χρήματα. Δηλαδή, δεν παρεμβαίνει το κράτος έτσι να πει, μπορεί κάτι γίνεται και να κάνουμε μήνυση. Πρέπει να πληρώσεις. Και πολλοί λένε, και γιατί να πάω. Αφού ξέρω ότι δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος. Και υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αν θέλει κάποιος άλλο να μιλήσει. Έλα, Τάσο. Όχι. Λοιπόν, πριν 3 χρόνια έγιναν εκλογές. Ψηφίσαμε αυτή την κατάντια. Πήγαμε όλοι και ψηφίσαμε. Μην πούνε ότι δεν τα ξέρουμε, κατεβήκαμε από το φεγγάρι και δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς οι ίδιοι φέραμε αυτή την κατάσταση. Και η αστυνομία θα τελειώταν και το νοσοκομείο και το σχολείο και τα ΚΕΠ εδώ πέρα και τα υπηαγωγεία και όλα τα πάντα. Και θα πληρώναμε τη διατμήνηση που είπε ο Λεωνίδας. Εγώ δεν με νοιάζει αυτά τα πράγματα. Θέλω να πει ο Λεωνίδας αυτή τη στιγμή γιατί πληρώνω από 3 χαράτσι που είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα γιατί το βάλανε 5 φέτο. Να μην πει ο κύριος Σολδάδος κάτω και εδώ η τοπική και η κάτω. Δεν τα ξέραν ο Δήμαρχος αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρει να αναφερθεί γιατί πληρώνω 5 ευρώ χαράτσι εγώ τώρα. Και όλοι μας εδώ, η μισή καριά πληρώνει 5 ευρώ από 3 ευρώ. Το χρόνο θα μας το πάνε 7 και 10. Αυτό θέλω να κατεβούμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία κάστε λεπτά, θα πούμε ρε κερατάδες. Τι είσαστε εσείς που μας βάνετε χαράτσα, 5 ευρώ από την καριά. Και τα ξενοδοχεία 3 στη Λευκάδα φερεπίν. Ας απαντήσετε εδώ οι κύριοι. Τώρα εγώ δεν θέλω να επεκταθώ, είναι ένα διαφορετικό θέμα. Και οι πολλοί και πριν λίγο και το βάζω. Και αν θέλετε, η τοπικό εδώ συμβούλιο της Καριάς ήταν το πρώτο που έστειλε διαμαρτυρία στην Αθήνα. Και ταυτόχρονα απαντούσε στην περιφέρεια, απαντούσε στο Δημαρχείο κάτω με εμάς. Η πρώτη που το είπε, να πεις και τι έκαμες, τι να κάνουμε. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, είναι κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι. Έχουμε ένα ψήφισμα εδώ για να το εγκρίνετε. Σήμερα Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου του 2013 οι κάτοικοι της Καριάς και των υπολείπων χωριών της ορεινής Λευκάδας συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία της Καριάς με θέμα το πρόβλημα της ασφάλειάς μας μετά τα διαρκώς αυξανόμενα τα τελευταία χρόνια κρούσματα κλοπών διαρρήξεων. Ζητάμε τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων από την πολιτεία ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Θεωρούμε ότι ο γεωγραφικός σχεδιασμός στο αστυνομικό τμήμα Καριάς να υπάγονται μόνο οι περιοχές Καριάς, Πηγαδεσάνων, Εγκλωβής είναι σφαλμένος. Με τη θέση μας αυτή είναι σύμφωνοι και οι άλλοι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Σημειωτέων ότι η τοπική κοινότητα και ο Δήμος θα είμαστε πάντοτε αρρωγοί στην εύδρυθμη απρόσκοπτη λειτουργία του αστυνομικού τμήματος. Ήδη δόθηκε στο αστυνομικό τμήμα η χρήση του κτηρίου που σήμερα στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα. Εάν συμφωνείτε ή θέλετε κάτι να συμπληρώσουμε. Εδώ. Να κάνεις. Τώρα, έλα να κάνεις. Λοιπόν, θα ήθελα να θέσω κάποια θέματα για το θέμα που συζητείτε σήμερα και να ξεκινήσω αρχικά θέτοντας κάποια ερωτήματα σαφώς στον πρόεδρο, μιας και είναι εδώ ενώπιον όλων μας. Θα ήθελα λίγο πολύ. Και μου κάνει εντύπωση που κανείς άλλος δεν έχει απορίες όσον αφορά το θέμα του αστυνομικού τμήματος Καριάς και του τρόπου που το διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή, μιας και είναι η πλέον αρμόδια. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τις κινήσεις που έχουν κάνει οι αρμόδιες αρχές, και δηλαδή η Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια, οι Αντιπεριφερειάρχες κτλ. Αν έχει κάνει κάποιες ενέργειες προς τη διοίκηση του αστυνομικού τμήματος και κατ' επέκταση στην ηγεσία ή στο αρμόδιο Υπουργείο, σαφώς και πρέπει να το γνωρίζουμε. Εάν πάλι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, σαφώς και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε.
Από εκεί και πέρα συμφωνώ λίγο πολύ σε όλα σε αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως. Θα ήθελα όμως να θέσω το εξής. Θεωρώ διανόητο στα 3 χρόνια παρουσίας αυτής της Δημοτικής Αρχής τη λύση να καλούμαστε να τη δώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή ένας πρόεδρος τοπικού συμβουλίου και 50 μόνιμοι κάτοικοι του χωριού δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, όσα ψηφίσματα και να καταθέσουμε, όσες φορές και να συγκεντρωθούμε διαμαρτυρόμενοι σε αυτή την πλατεία, όχι μόνο για το θέμα του αστυνομικού τμήματος, καθώς και για ένα σωρό άλλα θέματα που απασχολούν αυτόν τον τόπο. Σε λίγο καιρό ξεκινάει η προεκλογική περίοδος πάλι. Και ίσως αυτά τα θέματα που προκύπτουν και τα προβλήματα να ανακύψουν προσεγγίζοντάς τα εκ νέου με καινούργιες λύσεις, καινούργιες προτάσεις. Όμως, θα ήθελα να πω το εξής. Κατά την προσωπική μου άποψη, μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος με το οποίο μιλάμε σήμερα θα ήταν να ακούγαμε την άποψη του Δημάρχου ενδεχομένως που απουσιάζει, του Αντιδημάρχου που απουσιάζει, του υπεύθυνου για θέματα ασφάλειας που απουσιάζει. Έχουμε μόνο τον διοικητή του τμήματος εδώ. Ο άνθρωπος μας κατέθεσε την άποψη γνωρίζοντας εκ των έσω τα όσα συμβαίνουν. Και από εκεί και πέρα, η δική μου η πρόταση θα ήταν η εξής. Το θέμα της εγκληματικότητας, καθώς και ο τρόπος που λειτουργεί η αστυνομία, θα πρέπει να προσεγγιστεί στο σύνολο των τοπικών διαμερισμάτων του νησιού της Λευκάδας. Δηλαδή, ενδεχομένως, όλοι οι πάρεδροι των χωριών, των πρώην δήμων, ακόμα και της Λευκάδας, σε ένα κοινό μέτωπο να αντιμετωπίσουμε από κοινού, όμως, αυτά τα ζητήματα που ακούσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, τις διαρρήξεις, τις κλοπές και ένα σωρό θέματα που αντιμετωπίζει καθημερινά αυτή η κοινωνία. Αν μη τι άλλο, να προλάβουμε κάτι πιο σοβαρό. Κάτι πιο σοβαρό, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να το προλάβουμε. Να μην φτάσουμε δηλαδή σε σημείο, να θρηνήσουμε θύματα εξαιτίας μιας διάρρηξης και έκτοτε να τρέξουμε να δούμε τι έφταξε, τι δεν κάναμε σωστά, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Μια πιο μαζική λοιπόν αντιμετώπιση από τον βουλευτή, από τον αντιπεριφερειάρχη, από τον ίδιο τον περιφερειάρχη, γιατί εμείς εδώ, όσο και να διαμαρτυρόμαστε στην πλατεία της Καριάς, δεν μπορούμε να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να μας εισακούσει, ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλα να ήταν εδώ σήμερα, θα συνταχθεί ένα δελτίο τύπου εκ νέου με τα γνωστά θέματα που μας απασχολούν και από εκεί πέρα κλείνει η ιστορία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πάλι εμείς οι πολίτες πρέπει να δίνουμε τη λύση με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαμαρτυρία. Ο Δήμαρχος λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, το Συμβούλιο θα μας υποδείξει τον τρόπο και μάλιστα σε συνεργασία με όλους μας, δηλαδή να γίνει ίσως και μια επιτροπή όπως προηγουμένως ακούστηκε, προκειμένου μαζικά να αντιμετωπιστεί το θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι καλώς έγινε αυτή η συγκέντρωση, να ακουστεί για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, πάμε στα 3 χρόνια, ήδη έχουμε ξεκινήσει το τρίτο έτος της νέας διοικητικής αναδιάρθρωσης, δηλαδή των νέων Δήμων και μέχρι στιγμής είναι η μοναδική συγκέντρωση που έχει γίνει, αν εξαιρέσουμε δηλαδή και το κλείσιμο του Δημοτικού που είχε γίνει σε πιο στενή κλίμακα, για να δώσουμε πάλι εμείς τη λύση. Δεν νομίζω ότι είναι ο ορθός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Ίσως μια διαμαρτυρία στις αρμόδιες αρχές, μαζικά όμως και φυσικά με την καθοδήγηση των αρμοδίων. Δεν έχουμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή κάποιον εκτός από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, ο οποίος να μας ενημερώσει για τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Εξ όσων γνωρίζω από τα προηγούμενα χρόνια, η αστυνομική διεύθυνση Λευκάδας, σαν βασικό μειονέκτημα για την αύξηση της δύναμης, της αστυνομικής δύναμης στο χωριό μας, είχε ότι δεν έχουμε επίσημα αυξημένη εγκληματικότητα στο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή της Καριάς, του Δήμου Σφακετών, του πρώην Δήμου Σφακετών και του πρώην Δήμου Καριάς. Επομένως, δεν θα μπορούσαν να μας καλύψουν ίσως με αύξηση της δύναμης ή με άλλους τρόπους όπως αυτοί στα εκ των έσω ξέρουν να αντιμετωπίζουν. Επομένως, κλείνοντας, θα περίμενα σήμερα εδώ να είχαμε κάποιον από το Δήμο ή από την περιφέρεια εν προκειμένου, για να θυμίσω, κλείνοντας, ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν επρόκειται για το κλείσιμο του ΤΕΗ Λευκάδας, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία, ακόμα και η θρησκευτική, αντιμετώπισαν το θέμα με μεθοδικότητα και έφεραν λύση.
Επομένως, καλό θα ήταν να μην φτάσουμε σε οριακό σημείο να θεραπεύουμε οποιαδήποτε ακραία μορφή εγκληματικότητας στην περιοχή μας. Θεωρώ λοιπόν ότι την δύναμη την έχει και η θρησκευτική και η πολιτική ηγεσία, όπως το ίδιο το παρελθόν έχει αποδείξει, και αναφέρω την περίπτωση του ΤΕΙ. Επομένως, θεωρώ ότι αν επιδείξουν την ίδια, το ίδιο ενδιαφέρον για το θέμα, μπορούν να αποφέρουν αποτέλεσμα. Εμείς, κάνοντας απλά συγκεντρώσεις στην πλατεία του χωριού, μόνο απόψεις μπορούμε να ταλάσσουμε και αποτέλεσμα ορατό και άμεσο πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε. Θα ήθελα μια τοποθέτηση και εγώ πραγματικά περιμένω να ακουστούν και άλλες απόψεις. Είμαστε αρκετοί νομίζω εδώ να καταθέσει ο καθένας τη δική του άποψη και να μην κλείσουμε με μισή ώρα κουβέντα και με ένα ψήφισμα όπως και στο παρελθόν έχει γίνει για άλλα θέματα. Όλοι πιστεύω έχουμε άποψη για τον τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς οι απλοί πολίτες, αλλά και η δημοτική αρχή και κατ' επέκταση και η περιφέρεια. Ευχαριστώ. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε όλο το ιστορικό. Δεν είναι αυτό που σήμερα ακούτε. Και συσκέψεις έγιναν στο Δημαρχείο με την αστυνομία Λευκάδος για το θέμα και στην Αθήνα και εδώ στην Καριά και με τη βοήθεια, όπως το λένε, και του Σταύρακα, του Γιώργου και με τους βουλευτές από την Καριά. Είναι ένα θέμα που είναι ζωντανό και από το Δήμο και από το Δήμαρχο και από όλους. Και είναι αστυνομικό τμήμα μόνο της Καριάς, της Εκλουβής και των Πηγατισσάνων, είναι ότι εκείνα τα χρόνια, όταν κάνανε έξω και τις Σφακιώτες, τα χωριά των Σφακιωτών που πήγαινε το αστυνομικό τμήμα μέχρι και κάτω στον Άγιο Νικήτα, τότε δεν κινήθηκαν για να το κάνουν και να πούνε ότι να παραμείνει το τμήμα. Και σήμερα λοιπόν εμείς προσπαθούμε αυτό που βρήκαμε να μην το κάνουμε λιγότερο, να το κάνουμε πολύ περισσότερο. Η κράτη έχει σήμερα το τοπικό συμβούλιο, έχει τον πρόεδρο, έχει τα μέλη της. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήταν, δηλαδή έπρεπε από εδώ να παρελάσουν και να έρθουν κάποιοι για να τους δούμε. Ουσιαστικά αυτά λοιπόν αύριο, το ψήφισμα το δικό σας, το ψήφισμα αυτό θα πάει στο Δήμο και ο Δήμος θα καλέσει τον υπεύθυνο της αστυνομίας να κουβεντιάσει, θα πάρει στο Υπουργείο και γίνονται συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Αυτά έχω να σας πω, ότι δεν είναι ότι, δηλαδή με το ή πρέπει, έχουμε λίγες συγκεντρώσεις, αν κάναμε περισσότερες ήταν καλύτερες. Εγώ πιστεύω λοιπόν, μετά το μικρόφωνο είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε ό,τι θέλει να πει και για όποιον θέλει να πει κάτι. Εμείς αγωνιζόμαστε εδώ πέρα. Να μην μικρύνουμε ό,τι βρήκαμε. Μέσα όμως με διαφορετικά δεδομένα. Με δεδομένα οικονομικά μηδέν. Να διατηρήσουμε ζωντανό το χωριό, στο βαθμό που μπορούμε, με μηδέν οικονομικά. Αυτό κάνουμε και αυτό προσπαθούμε. 24 ώρες το 24ωρο. Όλοι. Ενώ πρώτα ήταν παιγνίδια τα πράγματα. Ήταν πολύ εύκολα. Τα χρήματα ήταν με το τσουβάλι. Και αυτά πληρώνουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει κάτι άλλο ή αν εγκρίνεται το σχέδιο αυτό. Και να είσαστε βέβαιοι ότι δεν θα το πάρουμε, ούτε κάνουμε τη συγκέντρωση αυτή, δεν είμαστε πολιτικοί, ούτε για καριέρα, ούτε τα χρόνια μας περνάνε, είναι τόσα που θα πάμε για πολιτική καριέρα. Για το χωριό μας που μετά από απόμαχη, από τη δουλειά, ήρθαμε μετά από τόσα χρόνια για να ζήσουμε εδώ, γιατί αγαπούσαμε το χωριό μας. Γι' αυτό ήρθαμε να ζήσουμε. Αλλιώς η υποδομή που είχαμε αλλού ήταν καλύτερη. Αλλά τα αγαπούσαμε και γι' αυτό ήρθαμε. Και αυτοί που έρχονται το αγαπάνε. Και αυτό λοιπόν δεν θα τα αφήσουμε με κανέναν τρόπο. Ούτε να χαθεί, αλλά κάθε μέρα αν μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι. Αν υπάρχει κάποια διαφωνία στο ψήφισμα, θέλω να ακούσουμε. Συμφωνείτε? Λοιπόν. Συμφωνούμε. Εδώ τελειώσαμε.